Λεωνόρα που μπαίνει στο Μίνατη. Αυτό και στις γέννες των ανθρώπων το... κάποιος βοηθάει. Έχεις δίκιο, αλλά στη φύση, άμα ζεις ρε παιδιά στην έρημο ή στην Αφρική, ποιος θα σε βοηθήσει. Δεν βοηθάει κανένας εκεί, μόνο του βγαίνει το καμιλάκι. Η φύση. Με εξωθήσεις. Η καμιλοπάρδαλη που γεννάει όρθια μόνη τη, τι να πει. Εντάξει, δεν θέλουμε να ακούσουμε άλλε λεπτομέρειε. Η φίλη μου η Ελεωνόρα που όντω μπαίνει στο μήνα τη αυτό το μήνα που μα έρχεται. Έχει ήδη μπει νομίζω στο μήνα τη. Ναι, 17 Μαρτίου μπήκε. 17 Απριλίου, τέλος πάντων, υποτίθεται ότι. Είναι η τελική της ημερομηνία. Ναι, και όντως έχει σταματήσει και να οδηγάει. Έτσι. Αυτό δηλαδή, δεν το ήξερα. Θέλω να πω, ισχύει για τη δουλειά ότι σταματάει. Κοίτα, καλό είναι τώρα, αν μπορείς και έχεις την επιλογή ναι, να μην είναι οδηγάς. Και πολύ πρωί και άγρια η ώρα. Γενικώς, παιδιά, η κάθε γυναίκα σε αυτή τη φάση της είναι όπως νιώθει. Αν νιώθει άλλη ότι μπορεί να οδηγήσει και αντέχει να οδηγήσει. Αν νιώθει ότι θέλει κάποιον το πρωί. Αυτό το λέω. Για ποιο λόγο να το διακρινίσει. Και πώς δεν αλλάζει κάτι, σε πάει όλο στο μαυτήριο. Το να σπάσουν τα νερά ήταν πολύ κουραστικό. Παιδιά έχουν σπάσει τα νερά και έχουν πάει μόνες τους στο μαυτήριο. Εγώ παραλυγόμουν μία από αυτές, αλλά δεν μ' άφησε ο κύριος Καραγιάννης τα κάπα μου. Εσύ μπορείς να το καταλάβεις αυτό που θα σου πω, γιατί και εσύ είσαι σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Είναι πολύ δύσκολο να. Για το Δημήτρη. Τι είπαμε, ρε παιδιά, έφαγα λίγο παραπάνω, αλλά και σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Είναι δύσκολο γιατί. Ξυπνούσε 5 η ώρα το πρωί, παιδιά. Και είχε τώρα, δηλαδή. Καταρχήν, εμένα μου αρέσει αυτό το κορίτσι που θα μπορούσε, ρε παιδί μου, να πει ότι μένω μέχρι τελευταία στιγμή και ότι γίνει. Είχε βάλει το όριό τη. Την Παρασκευή σταματάει όντως από τον ραδιοφωνικό σταθμό Πάρτι. Και από τον Dancing. Και από τον Dancing. Καλά, ούτως ή άλλως. Μεγάλη Παρασκευή δεν θα βγει και Dancing και το κορίτσι πια. Και η Ιωαννίδου να πάει. Ναι, να πάει η κυρία Ιωαννίδου στη θέση. Ναι. Ταιριάζουν και στα χρόνια. Αλλά είναι πάρα πολύ ευτυχισμένη και επειδή προχθές έτσι παίξαμε ένα απόσπασμα από το blog της που έλεγε όλα αυτά τα δύσκολα της εγκυμοσύνης με τις λιγούρες, με τα ρούχα που είναι γεγονός και αλήθεια. Ελεωνόρα μου, μόνο άμα τα περάσεις τα καταλαβαίνεις και άμα τα αντιμετωπίσεις. Είναι και πάρα πολύ ευτυχισμένη για τον ερχομό του μωρού της. Και για την ευτυχία της μαζί με αυτόν τον άνθρωπο που θα επισφραγιστεί και αν υπομονεί να το ζήσει και το ευχόμαστε να το ζήσει όπως θέλει. Πόσο ίδιοι παιδιά είναι, δηλαδή αυτό το ζευγάρι είναι πραγματικά σαν να βρήκε ο ένας το άλλο του μισό. Μοιάζουν τόσο πολύ εμφανισιακά μοιάζουν. Αχ, τι ωραία, τι ωραία. Έτσι, κοριτσάκι μας, αν μας βλέπεις με το καλό, το μωράκι σας.